Καλημέρα. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020. Φτιάξτε καφέ να πιούμε μαζί. Και το vlog σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για εμάς τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων, πρωτού ξεκινήσω την ανάγνωση του vlog, τη φίλη που μου έστειλε το email και μου έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω και να μάθω κι εγώ πράγματα που δεν γνώριζα. Και κάντε καφέ, θα χρειαστείτε, γιατί είναι για μια ασθένεια που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες, την οποία δεν γνωρίζα. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζα πόσο δύσκολη είναι και πόσο επώδυνη είναι και πόσο ταλαιπωρητική είναι. Πάμε να μάθουμε για την ενδομητρίωση. Καλημέρα κυρία Θέκλα, καλημέρα. Ξέρω πως στο κανάλι σας κάνετε vlogs σχετικά με τις σχέσεις. Το θέμα που θα ήθελα εγώ να θίξω είναι ένα θέμα, είναι πως ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και τις σχέσεις μας, ερωτικές, φιλικές, εργασιακές κλπ. Εδώ και αρκετά χρόνια πάσχω από ενδομητρίωση. Πληροφορίες σχετικά με την πάθηση μπορείτε να βρείτε μέσα από ιστοσελίδες, κυρίως ξένες, καθώς στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες. Εγώ προσωπικά στο ιστορικό μου έχω ένα χειρουργείο, κατεστραμμένες σάλπιγγες και άπειρες νοσηλίες. Έχω δημιουργήσει πρόβλημα στο στομάχι μου από τα φάρμακα που αναγκάζομαι να παίρνω για να είμαι λειτουργική. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες στην επιστολή μου. Κάνοντας μια βόλτα στο Google μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας τι σημαίνει ενδομητρίωση. Σας στέλνω φωτογραφίες από συνομιλίες με κοπέλες που έχουν την ίδια ασθένεια, ώστε να κατανοήσετε σε πόσο μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Σκεφτόμουν λοιπόν πως θα ήταν χρήσιμο ένα vlog τόσο για μένα, όσο και για όσους σας παρακολουθούν και είτε πάσχουν, είτε έχουν στον κύκλο τους άτομα με χρόνιες ασθένειες και χρόνιο πόνο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μπήκα στο διαδίκτυο, όντως έκανα Google Search, όπως μου το είπε η φίλη. Βρήκα διάφορα άρθρα και στάθηκα σε ένα άρθρο που μου φάνηκε αρκετά κατατοπιστικό, το οποίο είναι από τον ενδοσκοπικό χειρουργό Θάνο Παράσου. Λοιπόν, τι είναι ενδομητρίωση? Εγώ νόμιζα πως ήταν κάτι πολύ πιο ελαφρύ από αυτό που διάβασα πως είναι. Πολύ απλά η ενδομητρίωση είναι ιστός ενδομητρίου, ο οποίος μετατοπίζεται με την περίοδο, γυρίζει προς τα πίσω προς τις σάλπιγγες και καταλήγει να αναποτίθεται ως μικρές εστίες στο περιτόνιο, στις σάλπιγγες ή στην οθήκη. Εκεί εγκλωβίζονται, αιμορραγούν στο ίδιο χρονικό διάστημα που αιμορραγεί η γυναίκα. Η οθήκη τείνει να περιχαρακώσει αυτή την περιοχή και έτσι δημιουργείται μια κίστη. Όταν λοιπόν αρχίζει να δημιουργείται αυτή η κίστη, ξεκινά από πολύ μικρή και σιγά σιγά μεγαλώνει. Έτσι, από στίγματα, αρχόμενη ενδομητρίωση, εξελίσσονται σε μικρές ή μεγαλύτερες κίστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλεί έντονο πόνο, μπορεί να σπάσει μερικές φορές. Μπορεί από το βάρος της κίστης να συστραφεί η οθήκη μαζί με τη σάλπιγγα και να έχουμε σοβαρά προβλήματα, οπότε θα χρειαστεί επέμβαση. Ο ιατρικός ορισμός της ενδομητρίωσης είναι ενδομήτριο που συμπεριλαμβάνει ενδομητρικούς αδένες και στρώμα σε μια έκτοπη εκτός της μητρικής κοιλότητας θέση. Η ενδομητρίωση είναι ιστός όμοιος με το εσωτερικό κάλυμα του τυχώματος της μήτρας, δηλαδή το ενδομήτριο, που αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, συνήθως όμως μέσα στη γυναικεία πίελο. Πού αναπτύσσεται η ενδομητρίωση? Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενδομητρίωση αναπτύσσεται μέσα στη γυναικεία πίελο, με τη μορφή μικρών εστιών ή εμφυτευμάτων. Οι ενδομητριωσικές βλάβες ή εστίες μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα ενδοπιελικά όργανα, όπως στη μήτρα, στις οθήκες, στο έντερο, στην οροδόχο κίστη, στις περιτοναϊκές επιφάνειες, δηλαδή μπορεί να πάει και σε άλλα όργανα παραδίπλα. Πώς σχηματίζονται οι κίστες της ενδομητρίωσης? Όταν η γυναίκα εμφανίζεται να μην ορίσει περίοδο, η ενδομητριωσική εστία εμφανίζει επίσης ροή αίματος. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της περίοδου αιμορραγούν και αυτές οι εστίες, η οποία αθροίζεται από μήνα σε μήνα και από περίοδο σε περίοδο, περιχαρακώνεται από συμφύσεις και από τον εκφυλισμένο τοπικό ιστό και δημιουργούνται μικρές κίστες με αίμα, οι οποίες μπορεί να έχουν μέγεθος από μερικά χιλιοστά μέχρι 10 εκατοστά ή και περισσότερο. Είναι πολλά σοβαρό πράγμα. Δεν το ήξερα εγώ σοβαρά. Σοβαρό μιλώ. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο σοβαρό. Μέχρι να μου στείλει να διαβάσω και σε ευχαριστώ που μου στείλει να διαβάσω. Η διήθηση των παρακείμενων ιστών όπως του εντέρου,
της ουροδόχου κύστης και της μήτρας είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο. Λοιπόν, γιατί η ενδομητρίωση έχει πόνο. Μια μικρή αιστεία ενδομητρίωσης μπορεί να παραμείνει μικρή και σχετικά ανενεργής για πολλά χρόνια. Βέβαια, ακόμα και μικρότερη αιστεία μπορεί να προκαλέσει ανυπόφορο πόνο όταν ερεθίζει ένα διερχόμενο νεύρο. Τα μεγαλύτερα φυτεύματα όταν ανταποκρίνονται στα ορμονικά ρεθίσματα μπορούν να μεγαλώνουν και να διηθούν τα όργανα πάνω στο οποίο εντοπίζονται. Έτσι, ο ιστός που περιβάλλει τις ενδομητριωσικές αιστείες καταστρέφεται και μοραγεί. Ο οργανισμός αντιδρά και προσπαθεί να επουλώσει και να καλύψει τα σημεία της βλάβης, δημιουργώντας συνδετικό ιστό, ουλές και συμφύσεις που περιχαρακώνουν και περιορίζουν τις βλάβες. Αν η ενδομητρίωση προχωρήσει αρκετά με τα χρόνια, τότε δημιουργούνται πολλαπλές συμφύσεις μέσα στην πίελο και τα όργανα κολλάνε μεταξύ τους. Έτσι, τα όργανα της πιέλου που είναι σχεδιασμένα να κινούνται ελεύθερα, καθυλώνονται και ακινητοποιούνται επειδή κολλάνε μεταξύ τους. Η φυσιολογική κίνηση και λειτουργία αυτών των οργάνων μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πόνο. Οι κινήσεις των σαλπίγκων και των οθικών κατά τη διάρκεια της ορυξίας, οι κινήσεις κατά τη σεξουαλική επαφή, οι κινήσεις του εντερικού περιεχομένου. Και αν μπορεί να είναι τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης, δυσμηνόρρεια, σοβαρές κράμπες στην εμμήνο ροή, πιελικός πόνος εκτός εμμήνου ροής, οσφιαλγία, δυσπαρεύνια που σημαίνει επώδυνη συνουσία, επώδυνες κενώσεις εντέρου, κοιλιακή διάταση, μετεωρισμός, δυσκυλιότητα, πόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης, επώδυνη εξέταση πιέλου, επώδυνη και συχνιούρηση, καθώς και άλλα συμπτώματα. Βεβαίως, κάθε γυναίκα που πάσχει δεν έχει όλα τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά αυτά είναι τα πιο συχνά. Και η θεραπεία της ενδομητρίωσης. Επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι η ενδομητρίωση από τη στιγμή που υπάρχει ποτέ δεν μπορεί να θεραπευθεί πλήρως. Η σωστή όμως χειρουργική αντιμετώπιση και προσεκτική και ολική αφαίρεση όλων των ορατών αιστείων του περιτονέου φαίνεται ότι επιφέρει μακροχρόνια ανακούφιση από τα συμπτώματα σε ένα ποσοστό ασθενών πάνω από 80%. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι όλοι οι ασθενείς 100% θα θεραπευτούν. Αν και υπάρχουν πολλές παραλλαγές για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, μπορούμε να διακρίνουμε 4 κατηγορίες αντιμετώπισης: παρακολούθηση, εγκυμοσύνη, χρήση κατασταλτικό, χειρουργική θεραπεία. Παρακολούθηση. Η γυναίκα και ο γυναικολόγος της μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθούν την νόσο χωρίς θεραπεία. Αυτό γενικά συμβαίνει πολύ σπάνια, ίσως κατά τη διάγνωση της ενδομητρίωσης. Η σωστή παρακολούθηση των συμπτωμάτων και συχνές εξετάσεις από έναν γυναικολόγο με σημαντική πείρα στην ενδομητρίωση οδηγεί συνήθως στην κατάλληλη αντιμετώπιση στον κατάλληλο χρόνο. Η παρακολούθηση από μόνη της βέβαια δεν έχει θέση σε ασθενείς με σημαντικά συμπτώματα ή όταν η εξέταση της γυναικείας πιέλου δείχνει προοδευτικά ή επιδείνωση των συμπτωμάτων. Ενδομητρίωση και εγκυμοσύνη. Κάτι άλλο που λέγεται σφαλμένα είναι ότι αν μείνεις έγκυος θα θεραπευθεί η ενδομητρίωση. Η αλήθεια όμως είναι ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι θεραπεία για την ενδομητρίωση. Να τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ορυξία και η περίοδος σταματούν. Οι ενδομητριωσικές αιστείες γενικά καθίστανται λιγότερο ενεργείς, γίνονται μικρότερες και λιγότερο επώδυνες. Αυτό φαίνεται πως είναι το αποτέλεσμα των ορμονικών αλλαγών που προκαλεί η εγκυμοσύνη. Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αυτές είναι τα υψηλά επίπεδα προγεστερώνης, η παρουσία της χωριακής γονατοτροπίνης, ανθρώπινης χωριακής συνθετικής οθυλακιοτρόπου ορμόνης, η αύξηση της προλακτίνης. Έτσι, η έμμηνος ρύσης σταματά και η έγκυος γυναίκα αισθάνεται πολύ καλύτερα. Επιπλέον, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβαίνουν σημαντικές ψυχολογικές αλλαγές. Η εγκυμοσύνη είναι κάτι το φυσιολογικό που φέρει σε πέρας το υγιές σώμα της γυναίκας. Μια γυναίκα που υποφέρει από ενδομητρίωση, όταν μείνει έγκυος, αντιλαμβάνεται τελικά ότι είναι όπως οι άλλες γυναίκες. Αισθάνεται για πρώτη φορά τελείως καλά μετά που έχει αρχίσει η περίοδός της. Δηλαδή, οι κοπέλες που έχουν ενδομητρίωση με το που ξεκινάει η περίοδος τους έχουν τρομερή ταλαιπωρία. Είναι μια θετική εμπειρία εγκυμοσύνη, μια εμπειρία απελευθέρωσης από τα βασανιστικά συμπτώματα της νόσου. Βέβαια, η ενδομητρίωση δεν φεύγει με την εγκυμοσύνη. Μετά τον τοκετό και το θυλασμό, τα συμπτώματα επιστρέφουν μερικές φορές δρυμύτερα. Έτσι επιστρέφει και η απογοήτευση. Άρα είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι η θεραπεία της ενδομητρίωσης είναι εγκυμοσύνη. Όταν είναι έγκυος η γυναίκα, λόγω των ορμονών της εγκυμοσύνης, μπορεί να φύγουν ή να ελαττωθούν σημαντικά τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης. Δεν θεραπεύεται όμως. Η άλλη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χρήση κατασταλτικών.
Θα πρέπει όμως να γίνει ξεκάθαρο ότι ο νόσος δεν εξαλείφεται με τα φάρμακα, τα οποία απλώς μειώνουν την ποσότητα των ιστρογόνων και του ερεθισμού που προκαλούν τα ιστρογόνα στις αισθήσεις της ενδομετρίωσης. Μειονεκτήματα των χορηγούμενων φαρμάκων, αντισυλληπτικά χάπια, η προγεστερόνη και τα GnRH ανάλογα, είναι οι παρενέργειες και το κόστος τους. Τα αντισυλληπτικά προσφέρουν ένα ρυθμισμένο και χαμηλή δόση συνδυασμού εστρογόνων και προγεστερόνης και εμποδίζουν την ορεξία. Επειδή η ορεξία είναι δύσκολη σε πολλές γυναίκες με ενδομητρίωση, η χορήγηση των αντισυλληπτικών χαπιών αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Επιπλέον, επειδή τα αντισυλληπτικά προκαλούν μείωση της ποσότητας του αίματος της περίοδου, οδηγούν σε μείωση του πόνου που προκύπτει σε αισθήσεις της ενδομητρίωσης από την έκτοπη ροή αίματος. Και μιλάει ότι με τα αντισυλληπτικά η μικρού βαθμού ενδομητρίωση μπορεί να παραμείνει μικρή και σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά μιλάει για την προγεστερόνη. Οι παρενέργειες της προγεστερόνης περιλαμβάνουν αύξηση βάρους, μετεωρισμό, ακανόνιστες αιμορραγίες και άλλα. Μετά μιλάει για τον GnRH, τριπτορελίνη, γοσερελίνη, λευπρολίδη. Σταματούν τελείως την εμμηνορρυσία, την ορμονική παραγωγή, την αρρυξία. Λέει για διάφορες ορμόνες κλπ. Και μετά υπάρχει λαπαροσκόπηση για ενδομητρίωση, δηλαδή επέμβαση λαπαροσκοπική. Ενδομητρίωση και γονιμότητα. Πολλές φορές λέγεται στις γυναίκες με ενδομητρίωση ότι δεν μπορείς να μείνεις έγκυος αν έχεις ενδομητρίωση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ενδομητρίωση είναι νόσος γόνιμων γυναικών. Πολλές από τις γυναίκες με ενδομητρίωση που θέλουν να κάνουν παιδιά μπορούν να κάνουν παιδιά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε ότι η ενδομητρίωση μπορεί να υπεύθυνει για την υπογονιμότητα. Τι προκαλεί την ενδομητρίωση? Δεν υπάρχει απάντηση μονομερής. Διάφορες θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν πώς προκαλείται η ενδομητρίωση. Μια θεωρία μιλάει για τις αρχικές αιστείες της ενδομητρίωσης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, στο έμβριο υπάρχουν κύτταρα που μπορούν να μεταπλαστούν σε άλλα και όχι μόνο στα σωστά κύτταρα του κάθε οργάνου. Τα πολυδύναμα αυτά κύτταρα μετατρέπονται έτσι σε ενδομητρικά κύτταρα από την αρχή της ζωής της γυναίκας και σχηματίζουν αρχικές αιστείες ενδομητρίωσης. Υπάρχουν δηλαδή κατά τη γέννηση της γυναίκας λάθος κύτταρα σε λάθος θέση, δηλαδή μπαίνουν κύτταρα ενδομητρίου αλλού. Σύμφωνα με την παλαιότερη και ευρύτερα αποδεκτή θεωρία του Σίμψον, το αίμα της περίοδου μερικές φορές αντί να ρέει προς τα έξω, ρέει ανάποδα προς την πίελο μέσω των σαρπίνκων και έτσι στοιχεία του ενδομητρίου, στρώμα και ενδομητρικοί αδένες πέφτουν μέσα στην κοιλιά και ειδικότερα μέσα στην πίελο της γυναίκας. Τα στοιχεία αυτά προσκολώνται στα τυχώματα των διαφόρων οργάνων, σάλπιγγες, οθήκες, έντερο, ροδόχος κίστη, κοιλιακό περιτόνιο, φυτεύονται, τροφοδοτούνται με αίμα και μετατρέπονται σε ενεργείς αιστείες ενδομητρίωσης, οι οποίες και αιμορραγούν κάθε φορά που η γυναίκα έχει μηνωρήσει, ακριβώς γιατί συμπεριφέρονται όπως και το κανονικό ενδομήτριο. Το αίμα αυτό αθρίζεται τοπικά, περιχαρακώνεται από ουλές, συμφύσεις, παλιώνονται με τον καιρό και σχηματίζουν κύστες. Εάν η θεωρία του Σίμψον είναι σωστή, τότε λογικά θα πρέπει η ενδομητρίωση να μην παρουσιάζεται πριν από την εμφάνιση της περίοδου. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι όταν αφαιρεθεί πλήρως μια ενδομητριωσική αιστεία χειρουργικά, υπάρχει πιθανότητα 80% να επανεμφανιστεί από ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Πολλά ταλαιπωρία. Αυτό είναι υπέρ της μεταπλαστικής και γενετικής θεωρίας, διότι σημαίνει ότι η ενδομητρίωση είναι μια προκαθορισμένη νόσος, δηλαδή η γυναίκα έχει ποσότητα νόσου προκαθορισμένη πολύ λίγη, και αν αυτή η ποσότητα αφαιρεθεί, τότε η νόσος δεν αναπτύσσεται ξανά. Άλλα ευρήματα που συνηγορούν εναντίον της θεωρίας του Σίμψον είναι το γεγονός ότι η ενδομητρίωση είχε αναβρεθεί και σε νεκροψίες νεογνών, το οποίο όπως είναι φυσικό δεν είχαν ποτέ περίοδο. Επίσης, εάν η θεωρία του Σίμψον ήταν απολύτως σωστή, τότε θα έπρεπε να αναπτύσσεται ενδομητρίωση με μεγαλύτερη συχνότητα κατά μήκος του κόλπου και των έξω γενετικών οργάνων. Στην πράξη, η ενδομητρίωση του κόλπου και του εδίου σπανίζει, η ενδομητρίωση μπορεί επίσης να βρεθεί σε απομακρυσμένες περιοχές από την πίελ, όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, ο ομφαλός, ο ακουστικός σπόρος, ο βλενογόνος της μύτης. Οι εντοπίσεις αυτές συνηγορούν υπέρ της θεωρίας της μεταπλάσεως της εμφυτεύσεως μέσω αγκιακής διασποράς. Γενικά, σήμερα θεωρείται ότι η μετεμφύτευση από το σωστό σημείο του ενδομήτριου σε άλλη λάθος θέση αποτελεί μια από τις πηγές της ενδομητρίωσης. Διαβάζοντας και αυτό το άρθρο και κάποια άλλα, έχω πάθει πραγματικά σοκ με την έννοια ότι δεν γνώριζα ότι είναι τόσο σοβαρή ασθένεια η ενδομητρίωση και έχει τόσες πολλές προεκτάσεις. Τώρα διαβάζω μερικά από τα σχόλια που έχει στείλει η φίλη, το οποίο είναι από μια ομάδα διαδικτυακή που έχει να κάνει με την ενδομητρίωση. Γεια σε όλους, είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω και ελληνική ομάδα.
Έχω στάδιο 4 ένδο. Έχω κάνει σύνολο 9 χειρουργία και έχω αφαιρέσει μια αριστερή οθήκη, μισή δεξιά οθήκη και τις δύο σάλπιγγες και μέρος της μήτρας. Είμαι 29, κάνω μια ένεση που λέγεται ProStap. Δεν είμαι σίγουρη ποια ένεση είναι στην Ελλάδα. Είναι χημειοθεραπεία με αντίστοιχη δράση της τριπτορελίνης και περιμένω αμήν και πότε να κάνω ολική στεροκτομή. Μιλάμε, η κοπέλα αυτή είναι 29 ετών. Αυτό είναι το εν συντομία ιστορικό μου. Είμαι ελεύθερη να με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Είμαι καιρό σε διάφορα αντίστοιχα γκρουπ, μένω στο εξωτερικό και μιλάω συχνά με άτομα σαν εμάς. Δεν είμαι ιατρός, αλλά αν θέλετε μπορώ να σας ακούσω. Ελπίζω να έχετε μια μέρα χωρίς πόνο, pain free day. Μια άλλη φίλη λέει, αγαπημένες μου καλησπέρα, πριν από λίγο έκλεισε ημερομηνία για το τρίτο χειρουργείο. Θα γίνει λαπαροσκοπικά και έχω ενημερωθεί λόγω της σοβαρότητας για πιθανότητα παραφύση έδρας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει παραφύση έδρα? Σακουλάκι δηλαδή. Ίσως να μην καταφέρουν ολική αφαίρεση λόγω του ότι όλα είναι κολλημένα μεταξύ τους. Όλα όμως με έντερο και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς νιώθω, πάντως φοβάμαι. Και μια φίλη λέει, βρε κορίτσια, πραγματικά ο κόσμος έχει καταλάβει τι περνάμε. Όποτε ακούω αναφορές στα μέσα για την ενδομητρίωση, το μόνο που ακούω είναι για την υπογονιμότητα. Είναι ιερό πράγμα να θέλει να γίνει μια γυναίκα μαμά, δεν λέω, αλλά σταματήσουν να εστιάζονται μόνο σε αυτό. Κανείς δεν μιλάει για τους φόβους μας. Εγώ όταν μπήκα στο χειρουργείο ήξερα ότι υπήρχε περίπτωση να μου αφαιρεθεί κομμάτι από την ουροδόχο κύστη και το έντερο. Μιλάει κανείς γι' αυτά, για τον αγώνα που κάνουμε καθημερινά για απλά πράγματα όπως να πας στη δουλειά μια βόλτα. Για το ότι δεν μπορούμε να έχουμε φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Να μιλήσω για τις κράμπες στο έντερο που πρέπει να είσαι αγκαλιά με την τουαλέτα κάθε 3 και λίγο. Για τα χειρουργεία, τις ορμόνες, τις παρενέργειες, πού είναι η ποιότητα ζωής. Και όταν πας να πεις τον πόνο σου, ακούς το γνωστό. Μια χαρά είσαι. Τι να πούνε και άλλοι που έχουν καρκίνο. Συγγνώμη που ξέφυγα από το θέμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν τι είναι η ενδομητρίωση και πώς καταστρέφει τις ζωές μας και να μας σέβονται. Λέει μια άλλη φίλη, ενδομητρίωση σημαίνει συχνουρία, πονόκυλος, παυσίπονα, no sex, πιελικός πόνος, πρίξιμο, πόνος αλλού που χτυπάει, αιμορραγία, δυσλειτουργία οργανισμού ή χίλιες δυο παρενέργειες, υστερόγραφο χειρουργία. Λέει μια φίλη, εμένα κάποτε ένας μαλάκας γιατρός μου είπε ότι μισώ το φίλο μου και που γεννήθηκα γυναίκα, γι' αυτό προκαλώ πόνο στον εαυτό μου. Αυτά προενδομητρίωσης. Το τι έχω ακούσει πιάστα. Αυτή είναι μια μεγάλη μαλακία που σου έχει πει. Τεράστια μαλακία που σου έχει πει, γιατί η ενδομητρίωση είναι μια πάθηση η οποία, διαβάζοντας το άρθρο προηγουμένως, είδαμε ότι έχει το πιο πιθανόν γεννιέται κάποιος με ενδομητρίωση. Λέει, βρήκαν σε έμβρια, σε νεκροτομή εμβρίων, δηλαδή κοριτσιό μου γεννήθηκαν πεθαμένα, αιστείες ενδομητρίωσης. Όχι επειδή μισά το φύλλο της το έμβριο όταν είναι στην κοιλιά της μάνας του, αν είναι ποτέ δυνατό. Ακριβώς όπως τα είπες, λέει μια άλλη φίλη, κανείς δεν τα καταλαβαίνει, τους φαίνεται αδιανόητο αυτό που περνάμε. Λοιπόν, πάθα την πλάκα μου εγώ. Θέλω να πω σε όλες τις φίλες, οι οποίες θα δείτε αυτό το βίντεο που θα σας το στείλει οι Endo Sisters, έτσι ονομάζεστε μεταξύ, Endo Sisters, δηλαδή αδερφές που σας ενώνει η ενδομητρίωση. Είχα ακούσει για Lipi Sisters μέχρι τώρα, για τις γυναίκες με λιπίδημα και επειδή είμαι μέλος σε μια ομάδα για το λιπίδημα ευρωπαϊκή, Lipi Sisters ονομάζει μια την άλλη. Τώρα έχω μάθει ότι υπάρχουν και οι Endo Sisters. Δεν πάσχω εγώ από λιπίδημα, με έχουν κάνει μέλος στην ομάδα για ενημέρωση οι διαχειριστρίες. Λοιπόν, αγαπημένες Endo Sisters, αδερφούλες της ενδομητρίωσης, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που περνάτε. Είναι πολύ σοβαρή ταλαιπωρία. Κανείς δεν μπορεί να σας πει να μην παραπονιέστε γιατί έχει γιατρούς που έχουν καρκίνο, έχει γιατρούς που έχουν καρκίνο και δεν πονάνε. Έχει γιατρούς που έχουν καρκίνο και είναι σε αρχικό στάδιο, αφαιρούν την αιστεία και τελείωσε. Είναι μια επώδυνη νόσος η οποία από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον μέχρι την εμμηνόπαυση, δεν ξέρω τι γίνεται μετά την εμμηνόπαυση, ταλαιπωρεί αφάνταστα τη γυναίκα. Επίσης μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα να τρυπήσει το έντερο, να γίνει
οι συμφύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, εγώ νόμιζα αυτό που είχα ακούσει ότι η εγκυμοσύνη είναι θεραπεία της ενδομητρίωσης, όμως όπως διαβάσαμε στο άρθρο δεν είναι θεραπεία της ενδομητρίωσης. Μπορεί στην εγκυμοσύνη τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης να εξαφανιστούν ή να ελαττωθούν, αλλά μετά την εγκυμοσύνη και τον θυλασμό μπορεί να επανέλθουν και ακόμη και την μήτερα. Όντως χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την πάθηση, η οποία επηρεάζει γυναίκες που ζουν γύρω μας ή μπορεί να επηρεάσει εμάς τις ίδιες ή τις κόρες μας. Λυπούμε για την ταλαιπωρία σας. Εύχομαι σύντομα να βρεθεί κάποια θεραπευτική μέθοδος η οποία να είναι πιο αποτελεσματική από τις ήδη υπάρχουσες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ούτε και τα χειρουργεία εγγυούνται 100% από θεραπεία και οι ορμόνες το ίδιο πάλι μπορεί να ελαττώνουν κάποια συμπτώματα αλλά δημιουργούν και άλλες παρενέργειες. Η γνώμη μου είναι αν μια γυναίκα έχει ενδομητρίωση πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους γιατρούς της, να ψάξει να βρει τους καλύτερους γιατρούς για την ίδια και τέτοιες ομάδες όπως την ομάδα που έχετε στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Δηλαδή ο ένας ασθενής μπορεί να δίνει πληροφορίες στον άλλο και να δίνει ψυχολογική στήριξη η μία ασθενή στην άλλη γύρω από αυτό το θέμα. Εάν είστε άνδρες που ακούγετε αυτό το βίντεο που η γυναίκα σας πάσχει από ενδομητρίωση, η φίλη σας ή η σύντροφος σας πάσχει από ενδομητρίωση, σκεφτείτε πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Εγώ είμαι γυναίκα, δεν έχω ενδομητρίωση, έχω ακούσει ελάχιστα πράγματα για την ενδομητρίωση μέχρι σήμερα και έχω πάθει την πλάκα μου από αυτά που διάβασα και από τις δικές σας τις αναφορές αλλά και από το άρθρο που διάβασα. Καλή δύναμη φίλες. Καλή δύναμη και μην αφήνετε κανένα να σας λέει ότι φταίτε εσείς, ότι είναι θέμα ψυχολογίας ή ότι είναι ψυχοσωματικό και διάφορες άλλες βλακίες. Η ενδομητρίωση είναι καθαρά πάθηση σωματική η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι γενετική. Και δεν φταίει μια γυναίκα που γεννήθηκε με αυτή την πάθηση, ούτε σημαίνει ότι δεν θέλει το φίλο της, ούτε σημαίνει ότι θέλει να ταλαιπωρείται, ούτε σημαίνει ότι προσποιείται τα συμπτώματα. Είναι πραγματικά τα συμπτώματα. Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη μέχρι σήμερα δεν γνώριζα για την ενδομητρίωση. Γιατί αν γνώριζα, θα καλούσα έναν γυναικολόγο να μιλούσαμε για αυτό το θέμα όταν είχα την εκπομπή στην τηλεόραση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι. Όλοι. Είτε γιατί μπορεί να χρειαστεί σε εμάς τους ιδίους τους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε για να δείχνουμε ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνουμε τους συνανθρώπους μας που ταλαιπωρούνται. Φιλιά.